σε όλη την πορεία της ζωής μας μπορεί να βιώσουμε ένα τραύμα. Μπορεί να αφήσει διάφορες καταστάσεις, να έχει διάφορα κατάλοιπα. Μπορεί να είναι από μια γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, μια κρίση πανικού, μια απομόνωση, μια εσωστρέφεια, μπορεί να αφήσει ντροπή. Ένα τραύμα μπορεί και οφείλουμε να σταματήσουμε κάποια στιγμή να μας πυροδοτεί με αρνητικά συναισθήματα, εάν το νοηματοδοτήσουμε. Βάζω μου, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση που είμαι σίγουρη ότι την έχουν απευθύνει πάρα πολλές φορές και ίσως και ο κόσμος την έχει ακούσει, αλλά πάντα η απάντησή της έχει αξία. Τι είναι το τραύμα, το ψυχικό ή ψυχολογικό, θέλω να μου πεις εσύ πώς διατυπώνεται σωστά από γραμματικής άποψης. Και ψυχικό λέγεται, και ψυχολογικό λέγεται, και συναισθηματικό λέγεται. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, την οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Είναι ένα βίωμα πάρα πολύ δυσλειτουργικό, που μας έκανε κάποια στιγμή στη ζωή μας να αναθεωρήσουμε την εικόνα που είχαμε για τον κόσμο, την ασφάλεια, αυτό που λέμε το safe zone ή το προβλεπόμενο για τον κόσμο. Αυτό που κανείς περιμένει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί περιμένει ότι στο σχολείο του θα είναι ασφαλές. Δεν περιμένει ότι θα το χτυπήσει ένα άλλο παιδί. Είναι κάτι μη αναμενόμενο. Ναι. Είναι μια κατάσταση, λοιπόν, η οποία ξεφεύγει του ελέγχου μας. Είναι μια κατάσταση ευνίδια, απρόβλεπτη, η οποία αφήνει πόνο, πολύ πόνο. Τι αφήνει αυτό μετά, Βάσο? Εξαρτάται από την ηλικία στην οποία σου συμβαίνει. Και μπορεί να αφήσει διάφορες καταστάσεις, να έχει διάφορα κατάλοιπα. Μπορεί να είναι από μια γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, μια κρίση πανικού, μια απομόνωση, μια εσωστρέφεια. Μπορεί να αφήσει ντροπή, αίσθημα ντροπής, εάν υπάρχει από κάτω ενοχικό, για κάποιο λόγο. Αλλά δεν είναι μόνο το τραύμα σαν τραύμα τη στιγμή που γίνεται, που συμβαίνει. Είναι ο τρόπος που αυτό έχει καταγραφεί μέσα μας και πώς εμείς το έχουμε, τη διάσταση του έχουμε δώσει και πώς εμείς το επεξεργαζόμαστε. Τα ψυχικά τραύματα εγκαθίστανται μόνο κατά τη διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας ή μπορεί να τραυματιστώ ψυχικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και σαν ενήλικας και σαν υπερήλικας ακόμα? Βεβαίως μπορώ να τραυματιστώ σε οποιαδήποτε ηλικία. Μπορώ να τραυματιστώ και στο προλεκτικό στάδιο, δηλαδή εκεί που το παιδί δεν έχει ανακτήσει ακόμα τη λεκτική επικοινωνία. Mm-hmm. Ένα τέτοιο είδους τραύμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι να μην έχει το βρέφος την κατάλληλη απόκριση από τη μητέρα ή από την τροφό στις σωματικές του ανάγκες και όχι μόνο, και στις συναισθηματικές του ανάγκες. Αν λοιπόν δεν πάρει το βρέφος αυτό που περιμένει από την μητέρα του ή από τη γυναίκα, τον άνθρωπο που το φροντίζει, και να καλύπτονται οι βιολογικές του ανάγκες, αλλά και οι συναισθηματικές, μπορεί και αυτό να είναι ένα τραύμα. Σε όλη την πορεία της ζωής μας μπορεί να βιώσουμε ένα τραύμα, γιατί ένα τραύμα δεν είναι μόνο ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Μάλιστα, σημείο κλειδί αυτό, Ναι. Δεν είναι απαραίτητα ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι ένας πόλεμος, δεν είναι ένας σεισμός, που σαφώς και αυτά είναι τραύματα. Που εδώ έχουμε μία σημαντική διαφορά, ότι υπάρχει ένα ευρύ κοινό που αντιμετωπίζουν όλοι μαζί ένα σεισμό, μία πυρκαγιά. Είναι κάτι άλλο. Σαφώς είναι τραύμα. Αλλά υπάρχει και το τραύμα το οποίο μπορεί να βιώσω οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή μου. Μπορεί να είναι μία απώλεια. Μπορεί να είναι, εννοώ, ο θάνατος. Μπορεί όμως αυτή η απώλεια να μην είναι απαραίτητα ο θάνατος, μπορεί να είναι ένα διαζύγιο. Και αυτό μπορεί να είναι τραύμα. Μπορεί να είναι μια δυσλειτουργική ή άσχημη μεταχείριση στον επαγγελματικό μου χώρο. Και αυτό μπορεί να είναι ένα τραύμα. Βέβαια. Έχουμε δηλαδή το οξύ τραύμα, έχουμε το χρόνιο τραύμα, έχουμε το σύνθετο τραύμα, έχουμε πολλά είδη τραυμάτων. Τι θα βιώσω? Πρώτον, για να συνδεθώ με αυτή την κουβέντα που κάνουμε εμείς τώρα σαν θεατής και να πω ότι ναι, με αφορά.
τι είναι αυτό που θα μου χτυπήσει το καμπανάκι, ότι απ, εδώ κάτι πρέπει να γίνει, μια δουλίτσα πρέπει να γίνει εδώ. Μπορεί να είναι, όπως είπαμε και πριν, μια γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, μπορεί να είναι κάποια ήπια συμπτώματα κατάθλιψης, μπορεί να είναι μια εσωστρέφεια, μπορεί να είναι μια φοβία, η εκδήλωση μιας φοβίας, η αγοραφοβία, ας πούμε, μπορεί να είναι να νιώθω άσχημα να είμαι με πολύ κόσμο, μπορεί να είναι να νιώθω συνέχεια ότι κάποιος με κρίνει για αυτό που είμαι, για αυτό που κάνω, για αυτό που σκέφτομαι. Βέβαια, αξίζει εδώ να πούμε ότι μπορεί να τα νιώθουμε όλα αυτά και να μην είναι απαραίτητα η αιτιολογία τους ένα τραύμα, αλλά θα μπορούσε και να είναι ένα τραύμα. Θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό. Εάν είχα, ας πούμε, μία μητέρα η οποία με έκρινε συνεχώς, που μου είχε δώσει κάποιες οδηγίες, εντολές, τις οποίες εγώ όφυλα, γιατί πρέπει να τηρώ και αν δεν τις τηρούσα, δεν ήμουν το καλό παιδί, δεν έπαιρνα την αποδοχή. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα τραύμα που να με κάνει αργότερα στη ζωή μου εσωστρεφή άνθρωπο. Το τραύμα πάντα με απασχολεί, το τραύμα πάντα μου δίνει χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά μου, είτε ξέρω ότι έχει υπάρξει, είτε το αγνοώ ότι έχει συμβεί. Μπορεί να το έχω κάνει delete από τον εγκέφαλο ή να μην το συνδέω εγώ. Αλλά αυτό πάντα θα με τροφοδοτεί έτσι με αρνητικά στοιχεία που θα με ταλαιπωρούν. Ναι, εξαρτάται από το πώς το έχω επεξεργαστεί. Ένα τραύμα μπορεί και οφείλουμε να σταματήσουμε κάποια στιγμή να μας πυροδοτεί με αρνητικά συναισθήματα, εάν το νοηματοδοτήσουμε. Μάλιστα. Αν δώσουμε νόημα σε αυτό που συνέβη. Γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την ανάγκη να δώσει μια ερμηνεία, να δώσει ένα νόημα σε αυτό που του συμβαίνει, για να μπορέσει ευκολότερα να το διαχειριστεί. Την πρώτη και την κύρια φροντίδα πρέπει κανείς να τη ζητά από τον εαυτό του. Ευθύνη, ε! Μεγάλη. Μεγάλη ευθύνη που ο κόσμος, όλοι μας, σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, δεν παίρνουμε εύκολα. Και για το τραύμα μας πρέπει να πάρουμε επίσης την ευθύνη μας. Να πούμε λίγο ότι όταν λέμε πρέπει να πάρουμε την ευθύνη μας, όχι ως προς το τραυματικό γεγονός. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ότι ευθύνομαι εγώ που συνέβη. Όχι. Την ευθύνη του τι κάνω από εδώ και πέρα. Σωστά. Και όταν λέμε να του δώσουμε νόημα, σημαίνει να το αντιμετωπίσουμε, να το δούμε κατά πρόσωπο, να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας και να πούμε κάποια στιγμή ότι, okay, συνέβη. Τώρα τι. Τώρα εγώ είμαι ένας άλλος άνθρωπος, είμαι ένας πιο δυνατός άνθρωπος που μπορώ να χαϊδέψω εγώ τον εαυτό μου και να του πω είμαι εγώ εδώ για σένα. Συγκλονιστικό αυτό όταν συμβεί στη ζωή μας. Είναι συγκλονιστικό και είναι και δύσκολο. Θέλει αυτοεπίγνωση. Θέλει θετική εικόνα εαυτού. Χρειάζεται αυτοέλεγχος, συναισθηματική επάρκεια. Οπωσδήποτε βοηθά πολύ το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, το υποστηρικτικό φιλικό περιβάλλον. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Να. Και αν δούμε ότι χρειαζόμαστε και βοήθεια, να την πάρουμε. Ο κόσμος δεν φοβάται πολλές φορές να πάρει βοήθεια. Να. Ενδεχομένως, γιατί υπάρχει, θα ήθελα να πιστεύω ότι όχι πια ή λιγότερο πια. Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει αυτή η ιδέα ίσως ότι γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι η βοήθεια που θα πάρεις από έναν ειδικό, δεν είναι γιατί έχεις πρόβλημα. Είναι η ευθύνη του εαυτού σου, ότι φροντίζεις τον εαυτό σου. Καταλαβαίνουμε όλες αυτές τις έννοιες που ανέφερες πριν, για την αυτοεικόνα, για την ψυχική ανθεκτικότητα που χρειάζεται να κτίσει ένας άνθρωπος. Είπες πάρα πολύ ωραίες έννοιες πριν, πολύ σημαντικές. Και εκεί χρειαζόμαστε βοήθεια, εκπαίδευση. Ναι. Γιατί πιθανά, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, για να έχουμε φτάσει να κουβαλάμε ένα τραύμα αρκετά χρόνια, πάει να πει ότι
υπάρχει ένα μικρό έλλειμμα στο πώς θα το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Εκεί δεν χρειαζόμαστε εργαλεία από ένα ειδικό εν προκειμένου. Ναι, χρειαζόμαστε. Μακάρι να τα είχαμε από μόνοι μας όλοι. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε και είναι μέρος της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας η ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση, τι ναι. Ωραία φράση αυτή. Είναι η ψυχοεκπαίδευση και αποτελεί μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Το να μπορώ να αρχίσω να εκπαιδεύομαι, να φροντίζω τον εαυτό μου, να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, να τα αποδέχομαι. Πολύ σημαντικό αυτό. Να τα αποδέχομαι. Και να προχωρώ με αυτά. Να αλλάξω ό,τι είναι δυσλειτουργικό για μένα και να κρατήσω αυτό που με βοηθά. Είναι καλό, είναι υγιές να ξέρει κάποιος από ποιο σημείο ξεκίνησε η δυσλειτουργία αυτή που εμφανίζεται στο σήμερα και να αποδεχτεί το γεγονός, να αποδεχτεί την κατάσταση, όχι απαραίτητα να συγχωρέσει. Οπ. Για πες μας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μέρος της διαδικασίας η συγχώρεση. Mm. Άλλωστε, αν συγχωρέσεις κάτι, το κάνεις για τον εαυτό σου. Συγχωρώ είναι μια σύνθετη λέξη που στην πραγματικότητα σημαίνει δίνω χώρο στον άλλον να μπει μέσα μου. Αν αυτό είναι βοηθητικό και αν θέλεις να το κάνεις, βεβαίως και να το κάνεις. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο. Απελευθερωτικό. Πώς? Πολύ απελευθερωτικό αυτό που λες. Ναι, δεν είναι για απαραίτητο. Μένα τουλάχιστον. Ναι, εγώ το πιστεύω βαθιά αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο που σε πλήγωσε με κάποιον τρόπο βαθιά. Ναι. Για να θεραπευτείς εσύ. Για να θεραπευτείς εσύ. Όχι. Αν εσένα σου κάνει καλό και είναι λειτουργικό για σένα, είναι οκ. Okay, είναι ευπρόσδεκτο να συμβεί. Ευπρόσδεκτο, ναι, πολύ σωστά. Αν όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν πρέπει να απαιτούμε από τους ανθρώπους να συγχωρέσουν έναν άνθρωπο που τους πλήγωσε βαθιά για να προχωρήσουν εκείνοι. Mm. Σημασία έχει να κατανοήσουν το γεγονός, να μπορέσουν να κατανοήσουν γιατί εκείνος ο άνθρωπος τους πλήγωσε, στο βαθμό που μπορούν να κατανοήσουν. Και σημαντικότερο είναι να κατανοήσουν το δικό τους συναίσθημα, τι αυτό τους προκάλεσε, σε ποιο βαθμό να το αναγνωρίσουν και να το αποδεχτούν. Όχι να το κρύψουν. Ένιωσα, ας πούμε, ντροπή. Ναι. Ένιωσα ντροπή, ναι. Οκ. Okay. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Ε? Επιτρέπεται. Ναι, επιτρέπεται. Και οργή επιτρέπεται και θυμό. Αν μπορούσα θα τον έσκιζα, ας πούμε. Mm. Ναι. Ναι, επιτρέπεται. Να το εκφράσεις. Σαφώς, σε καμία περίπτωση δεν κυριολεκτείς εκείνη την ώρα. Είναι όμως το συναίσθημα που εκφράζεις με αυτόν τον τρόπο. Και ναι, είναι επιτρεπτό. Αυτό νιώθεις, αυτό εκφράζεις, το αποδέχεσαι και από εκεί και πέρα ξεκινάς τη διαδικασία να φύγεις από αυτό. Και να αποκτήσεις άλλα, νέα, καινούργια συναισθήματα. Πιο ωφέλιμα για τον εαυτό σου. Όταν λέμε θεραπεύεται ένα τραύμα, σημαίνει ότι το εξαφανίζω σαν να μην υπήρξε ποτέ στην προσωπική μου ιστορία και προχωράω τη ζωή μου ή... Όχι, δεν είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Πάντα υπάρχει. Απλά εγώ το έχω διαπραγματευτεί και το έχω κάνει ωφέλιμο για μένα. Μάλιστα. Τι σημαίνει ωφέλιμο για μένα? Ωφέλιμο για μένα είναι ότι έχω πάρει τα στοιχεία από αυτό που με έκαναν έναν άλλον άνθρωπο διαφορετικό, καλύτερο. Mm. Το καλύτερο προϋποθέτει να έχω περάσει από τα στάδια της αυτοεπίγνωσης, της αυτογνωσίας, του αυτοελέγχου και να το αξιοποιήσω αυτό το τραύμα θετικά προς εμένα. Είναι λίγο εδώ, θα κάνω μία αναφορά σε μία τεχνική που βασίζεται σε μία ιαπωνική φιλοσοφία. Ναι. Την τεχνική των πύληνων δοχείων, που τα συναρμολογούν, τα σπασμένα πύληνα δοχεία, τα συναρμολογούν ξανά. Η τεχνική αυτή λέγεται Kintsugi και βασίζεται σε μία ιαπωνική φιλοσοφία. Τα συναρμολογούν,
τα συνθέτουν και φτιάχνουν ένα καινούριο πύλινο δοχείο. Με τα ίδια υλικά. Με τα ίδια υλικά, που είναι όμως κάτι νέο. Ναι. Και μάλιστα τα κολλούν τα κομμάτια με χρυσό, θέλοντας να τα τονίσουν. Να δείξουν ότι αυτό είναι κάτι νέο, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που δημιουργήθηκε από ένα κατακερματισμένο αντικείμενο. Είναι όμως ένα νέο αντικείμενο, δυνατότερο, διαφορετικό, ναι, δυνατότερο, που αποτελείται από τα ίδια συστατικά και έχει πάνω του τις γραμμές του σπασίματος. Ναι, ναι. Πώς μπορούμε να το πούμε, λέξη, το σπάσιμο, το σπάσιμο, ναι. Τις κάνουν λοιπόν εσκεμμένα αισθητές αυτές τις γραμμές, θέλοντας να δείξουν ότι αποτελούν μέρος της ιστορίας αυτού του αντικειμένου. Όπως και στους ανθρώπους, Βάσο. Όπως και στους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μέρος της ιστορίας μας το ψυχικό τραύμα, το οποίο όμως εμείς το έχουμε φτιάξει, έχουμε εμείς πια γίνει κάτι νέο, κάτι καινούριο, με τα κομμάτια αυτά που ναι υπάρχουν, αλλά είναι πιο δυνατά τώρα. Είναι κάτι διαφορετικό, πιο δυνατό. Αυτό για να γίνει, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται όλα αυτά που έχουμε πει πριν, δουλειά, πολλή δουλειά εσωτερική, να έχεις τα εργαλεία για να μπορέσεις να ξανά μαζεύσεις τα κομμάτια σου, όπως λέμε, έτσι, τα ξανασυνδέσεις και να σηκωθείς τα πόδια σου και να συνεχίσεις. Δυνατότερος. Δυνατότερος. Και σοφότερος. Ναι. Και σοφότερος, βέβαια σοφότερος. Μπορεί ένας άνθρωπος από μόνος του να το κάνει αυτό. Είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση αυτή που μου κάνει. Θέλω να απαντήσω ειλικρινά, για να μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες. Να σου απαντήσω. Εξαρτάται από το τραύμα. Mm. Ένα μικρό τραύμα, και θα μου πεις τώρα τι είναι μικρό τραύμα και τι είναι μεγάλο τραύμα. Μικρό ή μεγάλο τραύμα εξαρτάται από το πώς εγώ το έχω εισπράξει και τι έχει πει στο μέσα μου. Ένα λοιπόν μικρό για εμένα τραύμα, για τον καθένα από μας, θα μπορούσε με πολύ καλό υποστηρικτικό, οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και με δική μας έτσι, διάθεση να ασχοληθούμε λίγο, να ενδοσκοπήσουμε, θα μπορούσε να ξεπεραστεί, ναι. Αν όμως αυτό το τραύμα είναι λίγο μεγαλύτερο από πολύ μικρό για εμάς, νομίζω ότι καλό θα ήταν να πάρουμε τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου. Θα μας βοηθούσε και στη δομή της σκέψης μας και στο να μην απογοητευτούμε. Πολύ βασικό αυτό που λες. Γιατί φαντάζομαι ότι έχει πολλές τρικλοποδιές ενδιάμεσα όλο αυτό. Έχει τρικλοποδιές, έχει μία αυθόρμητη άρνηση πολλές φορές. Γιατί έχουμε άρνηση? Να μείνουμε σε κάτι που ξέρουμε ότι μας ταλαιπωρεί. Συνήθως όταν ακουμπάς κάτι που πονάει πολύ, το ψυχικό όργανο έχει την τάση να το αρνείται ή να απομακρύνεται από αυτό. Mm. Το βλέπουμε πολλές φορές και στη θεραπευτική διαδικασία. Όταν φτάσει ο θεραπευόμενος σε ένα σημείο που αρχίζει και τον πονάει πολύ, ενδέχεται να βρει κάποιες συνειδητές ή ασυνείδητες διαδικασίες να φύγει λίγο από αυτό. Ναι. Μπορεί να τον πονάει η κοιλιά του για 2 εβδομάδες, ας πούμε, να μην μπορεί να έρθει στη θεραπεία. Να μην βρίσκει ραντεβού ξαφνικά, κυρία Βάσο, κυρία Βιλβασάκη, πολύ δύσκολα τα δράματα. Να κρυολογήσει, αλλά να είναι ένα πολύ βαρύ κρυολόγημα. Α, όντως, αληθινά. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να γίνει και αληθινά, ασυνείδητα, μπορεί να γίνει και λίγο συνειδητά, ότι νιώθω λίγο το βάρος, να με βαραίνει αυτό, οπότε θέλω λίγο να τραβηκτώ. Όταν ακουμπάμε κάτι που πονάει πολύ, συνήθως έχουμε την τάση οι άνθρωποι να τραβιόμαστε λίγο πίσω, ναι. Σαν το τραύμα στο σώμα μας, σαν το αν το ακουμπήσεις θα... Ναι, ναι. Και θέλει πολύ προσεκτική κίνηση, όπως λες το τραύμα στο σώμα, να το προσεγγίσω με αγάπη, να το χαϊδέψω, να του βάλω λίγο το βαμβάκι πιο μαλακά, να μην το πονέσω, αλλά να το επουλώσω. Και να το φροντίσω. Στο τέλος πάντα της ημέρας θα έχει μείνει μία γραμμή. Ναι. Θα έχει κάτι εκεί να μας το θυμίζει. Θα έχει κάτι να μας το θυμίζει. Αλλά δεν θα πονάει τόσο. Ακριβώς. Έτσι είναι. Δεν θα πονάει καθόλου ενδεχομένως κάποια στιγμή. Πριν καιρό συναντηθήκαμε στην έκθεση ζωγραφικής της κόρης σου, της Λούλας της Μεταξά. Η έκθεση της Λούλας αφορούσε ακριβώς αυτό το κομμάτι που εμείς συζητάμε σήμερα και δεν σου κρύβω ότι είναι με ενέπνευση για να κάνουμε και αυτή την κουβέντα μαζί. Οι θριαμβευτές ήταν ο τίτλος. Thrivers. Οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν
να ξεπεράσουν, δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις ποιο ρήμα θα βάλουμε εκεί, τα ψυχικά τους τραύματα. Και να ξανασηκωθούν, να θριαμβεύσουν. Ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν χρειάζεται να πάρεις τον Νόμπελ Ειρήνης για να πούμε ότι θριάμβευσες. Η διαφορά αυτών των ανθρώπων είναι ότι έχουν ψυχική ανθεκτικότητα και ότι μετουσιώθηκαν όχι εξαιτίας του τραύματος, αλλά χάρη στο τραύμα. Αμά, για πες μας, τώρα μου αλλάζει τελώς το σκεπτικό. Ναι, γιατί μιλούμε για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν έδωσαν απλά ένα νόημα και κατάφεραν σε ένα βαθμό να ξεπεράσουν το τραύμα τους και να προχωρήσουν τη ζωή τους, να δώσουν νόημα και να πάνε λίγο παραπέρα. Μιλάμε για ανθρώπους στο πλαίσιο που το συζητάμε τώρα και που ήταν και η έκθεση της κόρης μου, που θριάμβευσαν. Ναι. Χάρη στο τραύμα τους θριάμβευσαν. Το πήραν μαζί τους. Το έκαναν πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι. Το επεξεργάστηκαν με τέτοιο τρόπο. Το αναγνώρισαν, το αποδέχτηκαν, του έδωσαν μια ερμηνεία και ένα νόημα. Που εξαιτίας αυτής της ερμηνείας και αυτού του νοήματος κατάφεραν να αποκτήσουν εκείνες τις δυνάμεις που νόμιζαν ότι δεν είχαν. Συμβαίνει αυτό συχνά στους ανθρώπους, να νομίζουμε ότι δεν έχουμε τη δύναμη. Ναι, συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει συχνά να νομίσουμε ότι δεν έχουμε τη δύναμη. Δεν συμβαίνει συχνά, όμως, να γίνει κανείς θριαμβευτής. Έρχεται στο μυαλό μου το διαγενεαλογικό τραύμα, που είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που κουβαλώ σαν κληρονομιά από προηγούμενες γενιές και που μπορεί να μην ξέρω καν ότι το κουβαλώ. Ναι. Μπορεί να μην ξέρω καν ότι το κουβαλώ ή μπορεί και να έχω και την πληροφόρηση. Είναι συνήθως εκφράζεται μέσω μιας προκατάληψης που έχει η δική μου οικογένεια, που με μεγαλώνει, η πυρηνική μου οικογένεια, ένα ταμπού, ας πούμε, σε κάποιο θέμα, το οποίο εξαιτίας αυτού του ταμπού ή της προκατάληψης έχω μια πολύ αυστηρή γραμμή σε ένα συγκεκριμένο θέμα που δεν μου επιτρέπεται να ξεφύγω από αυτό. Το οποίο όμως μπορεί να έχω αυτήν την αντιμετώπιση εγώ παιδαγωγικά, στη διαπαιδαγώγησή μου, γιατί προηγούμενες γενιές είχαν βιώσει ένα τραύμα που έχει σχέση με αυτή την αυστηρή συμπεριφορά των δικών μου γονιών στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ όμως το αγνώ, βιώνω απλά μία αυστηρή συμπεριφορά. Ναι. Ενδέχεται κάποια στιγμή να το μάθω ή να το ανακαλύψω. Αυτό θα βοηθούσε, η αλήθεια είναι, γιατί θα μπορούσα να δώσω νόημα στην συμπεριφορά των γονιών μου. Να εξηγήσω. Να εξηγήσω. Ναι. Γιατί δεν ήταν αυστηρή μαζί μου, γιατί εγώ ήμουν κακό παιδί. Αλλά γιατί εκείνοι είχαν ένα τραυματικό γεγονός που δεν είχαν επεξεργαστεί. Σωστά. Σωστά. Γιατί τα παιδιά συνήθως τίνουν την αυστηρότητα των γονέων και την τιμωρητική συμπεριφορά που ναι, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Αλλά όταν υπάρχει, τα παιδιά σκέφτονται ότι κάτι εγώ δεν έκανα καλά και δεν αξίζω τη φροντίδα τους και την αγάπη τους. Είναι κάτι που δεν θέλουμε να συμβαίνει. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Να το βιώνεις αυτό και να το κουβαλάς. Σε τραυματίζει αυτό. Σε τραυματίζει βαθιά. Αυτές οι συμπεριφορές οι γονεϊκές τραυματίζουν βαθιά τα παιδιά. Βάσο, ωραία, μαθαίνω εγώ την ιστορία της οικογένειας προς τα πίσω και λέω, κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις τι είχε συμβεί τότε στην προγιαγιά μου, ξέρω εγώ, ή στον προπάπου μου. Και φτάνει μέχρι σήμερα σαν έχει κληροδοτηθεί σαν συμπεριφορά, το τραύμα και πάει λέγοντας. Αν δεν μπορώ να φτάσω τόσο πίσω στα κοιτάπια της ιστορίας της οικογένειάς μου, μέσα από πληροφόρηση που θα μου δώσει η μαμά μου, η γιαγιά μου και τα λοιπά, κάποιος που ζει, μπορώ να το κάνω με άλλο τρόπο. Μπορείς εσύ που θα με κουβεντιάσεις, που θα έρθω σε ένα θεραπευτικό ασφαλές πλαίσιο, να καταλάβεις ότι εγώ κάτι τέτοιο κουβαλώ. Ναι. Μετά από μία σειρά συναντήσεων, μπορούμε να το καταλάβουμε. Μπορεί, αν δεν έχουμε την πληροφόρηση, να μην μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτό. Ναι. Αλλά μπορούμε να δώσουμε ένα νόημα σε μία γονεϊκή συμπεριφορά που ήταν περίεργη ή αυστηρή ή τιμωρητική. Μπορούμε να βρούμε και να δώσουμε ένα νόημα. Αν έχουμε την πληροφόρηση, είναι πιο εύκολο. Ναι. Αλλά μπορεί να δώσουμε, να το νοηματοδοτήσουμε χωρίς απαραίτητα να έχουμε αυτή την πληροφορία.
τις περισσότερες φορές, σπάνια την έχουμε, τις περισσότερες φορές μπορούμε να βασιστούμε σε υπόθεση, σε μία υπόθεση. Όπως και να έχει όμως, μπορούμε να δώσουμε ένα νόημα σε αυτό που συνέβη. Και στο τέλος της ημέρας μπορούμε να πούμε ότι εγώ σήμερα όμως δεν είμαι εκείνο το μικρό παιδάκι. Είμαι η ενήλικας που μόνη μου μπορώ, τα έχω καταφέρει, τα έχω πάει πάρα πολύ καλά και η πορεία της ζωής μου είναι διαφορετική. Όριμα πια, γνωρίζω, αποδέχομαι και προχωρώ δίνοντας και νόημα και αξία στον εαυτό μου, εκτιμώ τον εαυτό μου. Η αυτοεκτίμηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι η λέξη σύνθετη από το εαυτός και εκτιμώ. Εκτιμώ σημαίνει δίνω αξία. Έτσι. Δίνω αξία σε μένα. Σε όλα μου τα κομματάκια. Σε όλα μου τα κομματάκια. Και τα σημαδάκια. Και τα σημαδάκια. Και αυτά είναι που με κάνουν και διαφορετική και πιο δυνατή. Και μου θυμίζουν καμιά φορά και το μακρύ ταξίδι που έκανα για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα, να είμαι αυτή η δυνατή που ξέρω, που μπορώ, που πατώ γερά στα πόδια μου και που είμαι χαρούμενη. Δάσο, τώρα ολοκληρώνοντας τη δική μας την κουβέντα που ξεκίνησε από το τραύμα και έφερε πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι, τι θα ήθελες σαν τελευταία φράση να πεις και να αποτυπωθεί στο μυαλό των ανθρώπων που μας ακούν και μας βλέπουν? Ότι οι ουλές μας δείχνουν απλά από πού έχουμε περάσει. Δεν μας δείχνουν πού θα πάμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!